Γεια σας παιδιά, Τζάνις εδώ. Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο όπου θα παίξουμε Minecraft Pocket Edition. Τι μας συντέχεινε την προηγούμενη φορά, φυσικά. Βρήκαμε διαμάντια, έτσι. Όμως δεν ήμασταν και τόσο προετοιμασμένοι. Μάλλον δεν ήμουν. Έτσι, δεν έφερα Iron Pickles. Βέβαια δεν είχα σκεφτεί την περίπτωση του να βρούμε Redstone και πάνω, δηλαδή Diamonds, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν το είχα σκεφτεί, δεν πίστευα ότι θα γινόταν αυτό. Μισό λεπτό να δω κάτι. Φοράω μπότες. Εντάξει, μου ήρθε, νόμιζα ότι φορούσα μπότες. Γιατί υπάρχει ένα enchantment που το βάζετε στις μπότες σας και μπορείτε να κολυμπάτε πιο γρήγορα. Λέγεται Depth Strider. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Βασικά ανυπομονώ, οπότε θα το πάω τροχάδι. Ναι, Diamonds! Πού είστε? Βασικά ξέρω που είναι, οπότε ναι, είναι κουφό να ρωτάω. Λοιπόν, εδώ κάτω κάτι μου λέει ότι έχω πάει. Έχω πάει. Τι έχει? Λοιπόν, πρώτον, πήγα από εκεί. Όχι, εντάξει, θυμάμαι. Α, νομίζω ότι ξαναέπεσα εκεί που ήμουν πριν. Εντάξει, λοιπόν, είχα περάσει από εδώ και πήγα από εδώ. Και εδώ θα έχει λάβα σε λίγο, λογικά, όσο κατεβαίνουμε πιο κάτω. Νάτι! Λοιπόν, πρώτα θα μαζέψουμε το redstone που έχει εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενο. Όχι! Λοιπόν, μια πολύ αξιοσέβαστη ποσότητα redstone μόλις κατέληξε μέσα σε λάβα. Δεν περίμενα να έχει τόση πολύ. Λοιπόν, θυμάμαι ακριβώς που είναι τα diamonds μου. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν τα diamonds που είχα βρει, αλλά αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Στην προκειμένη περίπτωση βρήκα παραπάνω. Εντάξει. Κανένα απολύτως θέμα. Χαίρομαι πολύ, κύριε Diamond. Ωραία. Λοιπόν. Θα μπορούσα βέβαια να τα είχα κάνει mining πιο πριν. Να τα είχα κάνει mining πιο μετά. Να τα έκανα mining πιο αργότερα. Λοιπόν. Ας δούμε τι έχει πρώτα εδώ γύρω. Επίσης κάτι μου λέει ότι μου φτάνουν τα diamonds για να κάνω enchantment table και pickaxe. Μάλλον με την αντίθετη σειρά φυσικά, γιατί... Λοιπόν, είμαι πολύ τυχερός σήμερα, έτσι. Το έχετε παρατηρήσει αυτό, έτσι. Κοιτάξτε, ποιος βρήκε και άλλα diamonds? Εμείς! Λοιπόν, αυτό ήταν καθαρή τύχη για σήμερα. Δεν περίμενα από μια τόσο μικρή σπηλιά και τη βρήκαμε πάνω σε βουνό από ό,τι θυμάστε. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν και τόσο πολλές πιθανότητες να βρεις τόσο καλό loot σε μια σπηλιά πάνω σε βουνό. Σκεφτείτε το λίγο. Κανονικά. Μισό λεπτό. Α, ωραία, λοιπόν. Να ξέρετε, όποτε μαζεύετε diamonds, να ασφαλίζετε και να προσέχετε ώστε σε καμία περίπτωση να μην πέσουν μέσα στη λάβα. Γιατί οι πιθανότητες του να τα βρείτε γενικά είναι πολύ λίγες. Ειδικά όταν μαζεύετε emeralds. Παίρνετε κάηκε. Όχι, εντάξει, τέλεια, δεν κάηκε. Εντάξει. Ω, τι είστε καλό. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι έχει spawner εκεί πίσω. Έχει spawner εκεί πίσω, σίγουρα. Λοιπόν, θα πάω να μαζέψω οτιδήποτε άλλο βρω εδώ. Θα πάρουμε και τα υπόλοιπα diamonds και θα ανεβούμε πάνω να τα αφήσουμε όλα πρώτα. Μετά θα έρθουμε να εξερευνήσουμε το spawner, γιατί... Σίγουρα είναι spawner. Δεν βρίσκεις δύο σκελετών μαζί ή παραπάνω. Εντάξει, αυτό δεν είναι φυσιολογικό τόσο πολύ που είδαμε. Αν από εδώ ήταν που είχε λάβα. Δεν θα το εξερευνήσουμε τώρα περαιτέρω. Απλά θα πάω να πάρω τα... Θα σας δείξω κιόλας τώρα. Να, άμα δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, είχαμε βρει diamonds εδώ. Αυτά ήταν τα diamonds που έλεγα σε αυτό το βίντεο συνέχεια. Και έτσι... Ναι, θέλησα να γυρίσω πίσω να τα πάρω.
Αλλά από ό,τι βλέπετε κάναμε μια μεγαλύτερη ανακάλυψη και αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, ας πάρουμε το redstone που έχει εδώ. Γιατί μου συμβαίνει αυτό συνέχεια? Λοιπόν, και ας πετάξουμε το rotten flesh. Δεν το χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε ήδη diamonds στο inventory, οπότε μπορούμε να μαζέψουμε κι άλλα. Λοιπόν, ένα ακόμα πράγμα. Και έχει λάβα. Α, να το, να, αυτό, αυτό εννοούσα, εντάξει. Τώρα σε καμία περίπτωση δεν θα μας πέσει δάχτυλα στη λάβα. Επίσης βρήκα μεγαλύτερη ποσότητα από όσοι νόμιζα ότι θα έβρισκα, 8 diamonds. Πολλά είναι. Είναι πολλά. Λοιπόν, οπότε τώρα θα πάμε πάνω και θα επιστρέψουμε άλλη φορά τώρα για να μαζέψουμε obsidian. Ωραία. Λοιπόν, το ότι βρήκαμε diamonds. Α, ναι, ωραία, και το gold που είδαμε πριν. Γεια σου, παλιόφιλε. Ας πετάξουμε τα seeds, τα οποία τώρα δεν τα θέλουμε. Πού δεν τα θέλουμε? Όταν έχετε seeds, να τα μαζεύετε φυσικά, άμα έχετε seeds, κρατήστε τα. Προτιμήστε να μην τα πετάξετε, απλά στην προκειμένη περίπτωση το gold είναι καλύτερο από τα seeds φυσικά, έτσι. Λοιπόν, με το πολύ μας loot γυρνάμε πίσω στο lab φυσικά. Ξέρετε που είναι, αν έχετε δει τα προηγούμενα επεισόδια. Πίσω στην πόλη μας. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ακόμα εξερεύνηση. Λοιπόν, η σπηλιά αυτή είναι τεράστια. Οπότε ειλικρινά δεν ξέρω αν θα τελειώσουν ποτέ αυτά που έχει εδώ μέσα. Όλο αυτό το coal κλπ. Γιατί εκτός από καλά ores, έχει πολλά άλλα πράγματα. Όχι πως το... Oh. Spawner έχει. Sorry που τα βαράμε το pickaxe τώρα. Και το χαλάω, θα μπορούσατε να πείτε. Είναι spawner ή όχι? Λοιπόν, παιδιά, μόλις μπήκαμε σε μια ακόμα επικίνδυνη περιοχή. Λοιπόν, αυτό το μέρος φαίνεται κάπως πιο ωραίο, αλλά... Ναι, δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου αρέσει παραπάνω, αλλά δεν βλέπω diamonds. Δεν βλέπω diamonds, αλλά βλέπω λάπις. Λάπις. Λάπις λάζουλι ή λάπις λαζούλι? Εσείς τι πιστεύετε? Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μείναμε από τόρτσες. Εγώ δεν προχωράω ποτέ στη σπηλιά αν δεν έχω τόρτσες πάνω μου. Μπορώ να πω, βέβαια, όπως βλέπετε, έχω coal για να φτιάξω, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχουμε wood και ακόμα sticks που χρειάζεται. Βέβαια, είπα wood επειδή είναι το βασικό υλικό για να κάνεις τόρτσες, έτσι. Τεράστια σπηλιά. Εντάξει, εκτός από αυτό το επίπεδο έχει και ένα πιο πάνω, έτσι. Και σχεδόν σε όλα τα μέρη που έχει τέτοιες τεράστιες λίμνες λάβα συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε κάτι πάνω. Νομίζω πάνω. Πάνω. Ναι, ναι, όχι. Όχι. Όχι, όχι, δεν πάμε. Από εκεί ήρθα. Να, αυτό είναι ένα κακό πράγμα. Δεν ξέρεις και από πού έρχεσαι. Όχι, από εδώ πρέπει να ήρθα. Ε. Ωχ. Είναι το ίδιο ακριβώς μέρος. Αν προχωρήσεις από εκεί σε βγάζει... Α, λοιπόν, γυρίσαμε πίσω εκεί που βρήκαμε τα diamonds, άμα θυμάστε. Καταλάβατε που είμαστε. Λογικά, ναι. Έκανα κύκλο μόλις τώρα.
Πράγμα που σημαίνει ότι σίγουρα υπάρχουν και άλλα diamonds που με περιμένουν μέσα στην σπηλιά. Μέσα στην τεράστια σπηλιά, διόρθωση, έτσι. Λοιπόν, τώρα ας βγούμε έξω αυτή τη φορά. Όπως βλέπετε, τα πράγματα που έκανα mine πριν, όλα αυτά είναι. Ζόμπι. Λοιπόν, ας φύγουμε από εδώ. Σίγουρα αυτή να πέσει σπηλιά. Ξέρετε, εν τω μεταξύ, όσο diamonds και αν έχετε βρει, είναι βασανιστήριο το να μπορείς να φύγεις μετά. Πολύ μεγάλο. Γιατί, εντάξει, σίγουρα θα, άμα δεν έχετε τα torches σας και άμα δεν έχετε βάλει torches, θα χαθείτε, όπως μάλλον χάθηκα και εγώ τώρα. Όχι. Από εδώ πάει. Δεν έχω ξαναπάει. Να το. Εντάξει, αυτό ας μην το ξαναπάθω, έτσι. Μην παραπλανηθώ σε κανένα απόκριμνο μέρος της σπηλιάς, έτσι. Ωραία. Σχεδόν φτάσαμε, νομίζω, στην άκρη, στο τέλος. Από, να, αυτό εννοώ, και άλλο επίπεδο. Από εκεί πάνω, άμα δείτε, είχε blocks, μπορούσε να πατήσεις. Όχι, εντάξει. Είμαι πολύ κακός αυτό το παιχνίδι. Χάνομαι συνέχεια, μου πάρει. Ωραία. Ναι. Ναι, ναι, από εδώ πάει, από εδώ, κάτω. Ναι, ναι, είμαι σίγουρος. Εντάξει, από εδώ, φτάσαμε. Μισό λεπτό να δω κάτι. Α, μπορώ να κάνω sugar canes. Πράγμα που σημαίνει ότι αν σκοτώσω δύο γελάδες... Και, όχι, μία γελάδα θέλω. Ναι, ναι. Θα πάρω και το leather που χρειάζομαι. Εντάξει, το πέτυχα αυτή τη φορά. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς θα φύγω κιόλας. Πίσω, ανεβαίνουμε και ξεκινάει το σκάψιμο, παιδιά. Μόνο πετάξουμε λίγο το stone για τώρα. Εντάξει, οι σπηλιές είναι φτιαγμένες από stone, δεν ισχύετε, εντάξει. Αν έχετε πολύ και το πετάτε, μη στεναχωριέστε, γιατί θέλω να πω, άμα είναι να διαλέξετε ανάμεσα σε gold και stone, πετάξτε το stone φυσικά. Ή και να ξέρετε, το dirt μερικές πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν έχετε να ανεβείτε μετά ξανά από τέτοια τρύπα, θέλω να πω. Οπότε προτιμήστε να πετάξετε σε μερικές περιπτώσεις το, ας πούμε, να πετάξετε το stone αντί για το dirt μερικές φορές. Ή ακόμα, εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι, αυτό θέλω να πω. Μπορείτε να ανεβείτε και με stone άμα έχετε πέσει εδώ. Ή αν θέλετε, άμα δεν σας ενδιαφέρει, θέλω να πω, μπορείτε να βάλετε λίγο απλά, μπορείτε να βάλετε απλά σκάλες. Μισό. Ένα ζόμπι. Πώς κατεβαίνουν έτσι? Δεν θέλω να τον πετύχω. Δεν ήθελε καθόλου να τον πετύχω. Φαινόταν στα άδεια μάτια του. Λοιπόν, θυμάστε, έτσι, τώρα επιστρέφουμε πίσω. Επίσης, τώρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι leather, οπότε πρέπει να βρούμε αγελάδα. Ξέρετε γιατί, έτσι, θέλω να κάνω enchantment table. Αφού έχουμε και λάπης, όπως νομίζω, ναι, 8. Είχαμε κι άλλο, αν θυμόμουν, που είχα πείσει λίγο, αλλά το ξέχασα. Επέστρεψα και δεν το βρήκα. Γι' αυτό. Να, έχουμε γελάδες. Το θέμα είναι, έχουμε wheat and station. Τώρα το wheat απουσιάζει. Λοιπόν, ας βάλουμε αυτά εδώ. Να φυτρώσουν καρπούζια. Α, κι άλλα μπορώ να βάλω. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι το lab. Λογικά αυτό το ξέρετε από το προηγούμενο βίντεο. Τέλεια. Το crafting ξεκινάει. Diamond tools! Diamond tools! Diamond tools!
Diamond Pickaxe. Τέλεια. Λοιπόν, με άλλα 5 diamonds. Λοιπόν, θα τα κρατήσουμε τα 3 που θα περισσέψουν, γιατί θα φτιάξουμε και enchantment table. Α, ναι. Κάτω, στο lab. Αυτόν τον έχω φυλακισμένο σε περίπτωση που κάνω golden apple. Και αυτό θα γίνει σε λίγο. Να, όπως βλέπετε, έχω ήδη βρει emeralds. Λοιπόν, ας βάλουμε όλα τα ores εδώ για τώρα. Γιατί ξέρετε, είναι επικίνδυνο να μείνουμε. Είναι επικίνδυνο. Τι κάνω, έλεος. Ήθελα να βάλω τα redstone και όλα το μέλλον. Α, έχω ήδη κόλλο εδώ πέρα βασικά. Ας βάλουμε και αυτά. Ωραία. Φαίνεσαι καλά, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ θα τελειώσουμε το βίντεο αυτό. Αν σας άρεσε, κάντε like και κάντε και subscribe, άμα δεν έχετε κάνει ακόμα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!